Ζήσαμε όλες αυτές τις μέρες μια απίστευτη υποκρισία από το σύνολο των αστικών κομμάτων, πριν απ' όλα από την κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ, το κίνημα αλλαγής, την ελληνική λύση, οι οποίοι μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς ψηφίζουν. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που ενσωματώνει μία ευρωπαϊκή οδηγία άκρος αντιδραστική, επικίνδυνη για τις λαϊκές ελευθερίες, που θυμώνει κάθε προοδευτική ριζοσπαστική σκέψη και έκφραση. Και μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε, τελειώνει η συζήτηση του νομοσχεδίου και δεν ξέρουμε τελικά τι ακριβώς ψηφίζουν. Στρούθοκαμιλίζουν, αν εξαιρείς την κυβέρνηση που φέρει το νομοσχέδιο βέβαια. Παρά την προσπάθεια του κυρίου Λιβάνιου να μας πείσει ότι το άρθρο 8 δεν απευθύνεται στους καλλιτέχνες, η πραγματικότητα για την εφαρμογή του τρομονόμου και στην τέχνη δεν παίρνει καμία απολύτως παρερμηνία. Το νομοσχέδιο στο συγκεκριμένο άρθρο και στο άρθρο 32 εμπεριέχεται και εμπλουτίζεται ο ευρωπαϊκός τρομονόμος, όπου με βάση τα συγκεκριμένα άρθρα απαγορεύεται οποιοδήποτε υλικό να ανεβαίνει στο διαδίκτυο από δημιουργό, καλλιτέχνη ή ακόμα και από οποιοδήποτε χρήστη, γιατί εμπεριέχει υποκίνηση βίας, μίσους και δημόσια πρόσκληση σε τρομοκρατικό έγκλημα. Γι' αυτό λοιπόν δεν παίρνει κανένας θέση. Μόνο θα δούμε στο τέλος. Επιφυλασσόμαστε, ήταν όλοι. Και ο κύριος Τσίπρας που ήρθε εδώ, πράγματι ένα θέατρο του παραλόγου, επί 15 λεπτά, 20 λεπτά, δεν είπε απολύτως τίποτα για τον τρομονόμο και την εφαρμογή του στην τέχνη. Δεν είπε τίποτα για την ευρωπαϊκή οδηγία, για το άρθρο 8, για το άρθρο 32. Γι' αυτό και αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή την έκαναν με ελαφρά πηδηματάκια και πέταξαν την μπάλα στην κερκίδα. Αυτό κάνανε. Δύο πράγματα συγκρατήσαμε από την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα. Το πρώτο, ποιο είναι, ότι επαναφέρει συνέχεια, και το έκανε και σήμερα, το βασικό πυρήνα της προπαγανδιστικής πολιτικής της κυβέρνησης. Ότι πρέπει, λέει, να στηριχθούν όλες οι επιχειρήσεις. Δεν είναι όλες οι ίδιες. Είναι ίδιες οι επιχειρήσεις των καναλαρχών, των μηντιαρχών, με την εστίαση, με τους μαγαζάτορες, με το μπακάλι της γειτονιάς. Και πρέπει να πάρουν άλλα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Χώρια όλα τα άλλα, τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που πήραν. Να λοιπόν πως συγκλίνουν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ στο βασικό πυρήνα. Δηλαδή τι, να ενισχύσουμε τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, και τους μηδιάρχες. Και το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, είναι αυτό με το άρθρο 8. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε για αυτόν ακριβώς το λόγο. Γιατί δεν ήθελε να κάτσει εδώ και να πάρει θέση, ενώ αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση την έχει ψηφίσει και την έχει στηρίξει. Έχει στηρίξει τον τρομονόμο και τον ποινικό κώδικα μέχρι σήμερα. Ας βγάλει λοιπόν ο λαός τα δικά του συμπεράσματα. Ανατροπή αυτών των πολιτικών από οποιοδήποτε αστικό κόμμα και αν προέρχεται. Ευχαριστώ.